Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύε, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο παρατού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκύνωσε ημίν και καθάρισε ημάς από πάσης κυρίως και σώσε τον αδέντα της δράσης μόνον. Αμήν. Περάσει στο παρελθόν εποχές όμοιες σαν εκείνη που περνάμε εμείς τώρα. Βέβαια, τα δεδομένα δεν ήσαν ίδια, γιατί δεν ήσαν και τα μέσα ίδια. Συγκριτικά, τούτη η εποχή θα πούμε ότι είναι χειρότερη από άλλες περασμένες. Στο λαό του Ισραήλ μέσα, ο λαός είχε αφήσει, είχε εγκαταλείψει τα πατροπαράδοτα πιστεύω του και είχε ακολουθήσει θεούς ψεύτικους, ψευδοθεούς. Σε μία καμπή της ιστορίας του, από τις πιο κρίσιμες που υπάρχουν, ήταν η εποχή που έζησε ο προφήτης Ισαΐας. Για να τον επαναφέρει το λαό από εκεί που είχε φύγει και να γονατίσει μπροστά και να πει ήμαρτον στο Θεό τον αληθινό, έστειλε ο Θεός τον προφήτη Ισαΐα. Τον έστειλε για να τον αναστήσει, για να το κάνει να νιώσει ότι τον περιμένουν και χειρότερα από εκείνα που πρόκειται να δει. Τον περιμένουν και χειρότερα από εκείνα που πρόκειται να δει. Και άλλοτε ο Θεός με το στόμα του προφήτη Ισαΐα εκτοξεύει απειλές κατά του λαού των Ισραηλιτών. Απειλές, επαναλαμβάνω. Για την, επαναλαμβάνω, απομάκρυνση από τον αληθινό Θεό. Άλλοτε με πόλεμο, άλλοτε με ταραχές, άλλοτε με πείνα, άλλοτε με ανομβρία και άλλοτε με ασθένειες. Μία ποικιλία τέτοια που ο άνθρωπος και μόνο που τα ακούει υποφέρει και ζαλίζεται. Υποφέρει και ζαλίζεται. Εδώ, σε αυτά που θα διαβάσουμε όλοι μας και θα τα ακούσουμε όλοι μας, από το σχολιασμένα από τον Ιερό Χρυσόστομο, θα δούμε ορισμένα που δεν πάει το μυαλό μας. Κάποιες τιμωρίες, κάποιες ποινές, θα λέγαμε ο Θεός τιμωρεί. Κάποιες ποινές, κάποιες καταπαραχώρηση Θεού ποινές, που δεν μπορεί να τις φανταστεί ο άνθρωπος. Τώρα λοιπόν τους απειλεί, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, με ασθένεια, πείνα και όχι μόνο έλλειψη των αναγκαίων. Υπάρχουν πολλά αδέρφια μας που δεν έχουν τα αναγκαία.
αλλά όχι από έλλειψη των αναγκαίων, αλλά και από εκείνα που διατηρούν τη ζωή μας καθόλου λιγότερα από τα αναγκαία, που είναι εξίσου δηλαδή αναγκαία. Διότι δεν είναι μόνο η πείνα, δεν είναι μόνο η πείνα φοβερό πράγμα. Για προσέξτε, είναι η εποχή ίδια. Για προσέξτε, πάμε τώρα 2.800 χρόνια πριν. 2.800 χρόνια πριν. Διότι δεν είναι μόνο η πείνα φοβερό πράγμα, αλλά και η απουσία, προσέξτε το, ανθρώπων, η απουσία ανθρώπων για διακυβέρνηση του λαού. Ναι. Το προσέχουμε. Πιο ανώτερο είναι εκείνο από την πείνα. Γιατί αν υπάρχουν άξιοι, κλείνουν την πείνα. Αν δεν υπάρχει πείνα και δεν υπάρχει άξιο να κυβερνήσει, τρεις χειρότερα ακόμα. Πράγμα που συνήθως, θα προσέξουμε, που συνήθως και την υπεραφθονία ακόμα των αγαθών, όταν απουσιάζουν αυτοί που είναι άξιοι να κυβερνήσουν και όταν είναι πάρα πολλά τα αγαθά, είναι σαν να μην υπάρχουν. Γιατί γίνεται κατασπατάληση. Κατασπατάληση. Που είναι φοβερότερο και από την πείνα ακόμα. Φοβερότερο και από την πείνα. Θέλω να προσέξουμε λίγο. Άρα η πείνα είναι κακό. Όμως όταν συνοδεύεται και από απουσία αξίων ανδρών, ανθρώπων να κυβερνήσουν, τότε τα πράγματα είναι κατά πολύ χειρότερα. Και όταν ακόμα υπάρχουν αγαθά. Διότι ποιο το όφελος να τρέχουν όλα τα αγαθά σαν να βγαίνουν από πηγές, όταν, προσέξτε το λιγάκι, γίνονται εμφύλοι πόλεμοι και η θάλασσα ξεσηκώνεται ενώ τα κύματα ορμούν μανιασμένα και δεν υπάρχει κυβερνήτης να κυβερνήσει το πλοίο. Ζούμε δηλαδή εμείς τώρα σε μια θάλασσα, έχουν ξεσηκωθεί κύματα πείνας, ανέχειας, χίλια δυο κακά και δεν έχουμε και κυβερνήτη στο καράβι να το κυβερνήσει. Το πάει το κύμα και η φουρτούνα όπου θέλει το καράβι. Ούτε καποτάλιος, ούτε προορέας, ούτε τίποτα, ούτε ολοστρόμος, δεν υπάρχει, τίποτα δεν υπάρχει στο καράβι μέσα. Νομίζω με κατανοείτε. Αλλά λοιπόν, αυτά λοιπόν, όλα απειλεί ο Θεός. Βέβαια, βέβαια, αυτό θα το δούμε για αυτά τα πράγματα, για αυτή την κατάντια, θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τις αιτίες. Τις αιτίες. Εκεί είπαμε ότι ο λαός είπε τέρμα, δε σε θέλουμε και έπεσαν ορισμένες τιμωρίες. Να προλάβω να πω κάποια δύο περίεργες τιμωρίες. Δεν θα σας αφαιρέσω το ψωμί. Προσέξτε το, λέει ο Θεός με το στόμα του προφήτη Ισαΐα, γιατί ξεστρατήσατε από τον νόμο μου, του Θεού. Θα αφήσω το ψωμί, αλλά δεν θα έχει την δύναμη, τρώγοντάς το, να σας δώσει αυτά που περιέχει το ψωμί.
θα το βλέπετε, θα πεινάτε, θα το τρώτε, αλλά δεν θα σας ικανοποιεί καθόλου. Τρεις χειρότερα από το να μην το έχεις. Είναι σαν να λέμε, έχω το τραπέζι γεμάτο φαγητό, απλώνω το κουτάλι μου να πιάσω, αλλά δεν μπορώ να το γυρίσω να το φάω. Ή το τρώω το φαγητό, αλλά δεν μου κάνει τίποτα. Είδος και για το νερό το ίδιο. Θα τρέχουν τα ποτάμια και οι πηγές, θα απλώνετε να πίνετε, αλλά δεν θα σας ξεδιψάει. Δεν ξέρω αν ζήσουμε τίποτα παρόμοια κι εμείς. Γιατί συνέβη αυτό. Συνέβη αυτό το πράγμα. Να έχουν ψωμί, να το τρώνε, αλλά μην το καταλαβαίνουνε, γιατί δεν έχει καμία δύναμη πάνω το ψωμί. Να πίνουν νερό, να είναι γάργαρο, αλλά να μην μπορούν να ξεδιψάσουνε. Δεν ξέρω αν είναι, μοιάζει με εκείνο που λέει ο προφήτης, ο Άγιος Κομμάς ο Εντολός. Θα είναι τα δέντρα μολυσμένα, θα έχουν δύναμη, δεν ξέρω τι. Ή και τροφές μολυσμένες. Αν είναι παράλληλο, αυτό δεν το γνωρίζω. Άμα αφαιρέσουμε την ουσία. Άμα λείπει η ουσία και αν το βλέπεις δεν βγάζεις τίποτα. Δεν βγάζεις τίποτα. Και η τροφή και οτιδήποτε. Μάλιστα. Αν δεν έχει τις βιταμίνες αυτές στον οργανισμό να πέσει. Τώρα. Γιατί συμβαίνει αυτό. Εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει 5-6 παραδείγματα και ξεκινάει πρώτα από το πρώτο παιδί του Αδάμ. Λέει ότι υπερηφανεύθηκε, λέει, ο Κάιν και ανέβασε τον εαυτό του πάνω από τον εαυτό του. Και ο Κάιν, λέει, έγινε παράλυτος. Εσείς ξέρετε πουθενά να έγινε παράλυτος ο Κάιν? Δεν αναφέρει η Γραφή κάτι τέτοιο. Αντίθετα, ότι τιμωρήθηκε. Αλλά προτού σκοτώσει τον αδερφό του έγινε παράλυτος. Παράλυτος πνευματικά. Παράλυτος τη στιγμή που πέρασε ο εγωισμός, υπερηφανεύθηκε, τέρμα, πέθανε. Παράλυτος στο μυαλό. Παράλυτος στο μυαλό. Πεθαμένος στο μυαλό. Για να πάμε να δούμε κάπου αλλού, πάντοτε να έχουμε υπόψη μας ότι συμβαίνουν προηγουμένως παραστατήματα μεγάλα και ακολουθούν τιμωρίες μεγάλες χωρίς να υπάρχει αιτία, αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Πάει ο Κύριος στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, συναντάει εκεί 38 χρόνια τον παράλυτο, κανένας δεν το βοηθούσε και το ρωτάει, θέλεις να γίνεις καλά? Όλοι το γνωρίζουμε. Αλλά για να το πει αυτό ο Κύριος, που γνώριζε ότι ήθελε να γίνει καλά, σημαίνει ότι του θύμιζε ορισμένα πράγματα. Τι του θύμιζε? Να το δούμε. Τον κάνει καλά, πάρ' το κρεβάτι σου, σήκω, αλλά μην ξαναμαρτήσεις, γιατί θα πάθεις χειρότερα. Ή να μη τι σι χείρον γέννητε, για να μη σου συμβεί κάτι χειρότερο. Είχε προηγηθεί αμαρτία, είχε οδηγηθεί στην παράλυση, παρέμενε παράλυτος, τώρα έρχεται ο γιατρός, του λέει, άκουσε να σου πω, εγώ ξέρω γιατί εσύ είσαι εδώ που είσαι στο κρεβάτι. Κατάλαβε το κι εσύ. Θα σε σηκώσω από το κρεβάτι, αλλά αυτά που έκανες δεν θα ξανακάνεις. Του θύμισε λοιπόν το παρελθόν. Υπήρχε η αιτία και ήρθε η παραλυσία. Να μην διαμαρτυρόμαστε. Γιατί μου έγινε εκείνο, γιατί μου έγινε το άλλο, γιατί μου έγινε το άλλο. Κάποια που εμείς τα έχουμε θάψει,
ζωντανεύουν. Αυτά, αυτά έρχονται και μας χτυπάνε. Τα έχουμε θάψει και προχωράμε για να δούμε κι άλλο. Ο Απόστολος Παύλος στην, στον εαυτό του πρώτα απ' όλα, στον εαυτό του πρώτα απ' όλα, επειδή ήθελε να στέκει όρθιος και για να το, για να το πετύχει αυτό, δεν σταμάτα για να θυμάται ότι αυτός ήταν ο πρώτος διώκτης, ο πρώτος εδώ της Εκκλησίας, για να στέκει όρθιος. Δεν έλεγε ότι είμαι εγώ ο καλύτερος, αλλά εγώ είμαι ο χειρότερος. Θυμότανε ότι είχε βλάψει τον εαυτό του και την Εκκλησία. Και για να μπορεί να στέκεται όρθιος, ακόμη. Και παρακάλεσα, λέει, τον Κύριο να με κάνει καλά από αρρώστιες, από αρρώστιες. Στοπ, του λέει, θα είσαι άρρωστος. Δεν θα γίνεις καλά. Σου φτάνει αυτό που σου φτάνει. Ναι, 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 φτάνει αυτό που ήξερε ο Παύλος γιατί υποφέρει. Πάντα υπάρχει σε κάθε, θα έλεγα, δυσάρεστο γεγονός της ζωής μας, η ασθένεια, η ταλαιπωρία, η πρόβλημα, οτιδήποτε, η αιτία που μας έχει οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Αμαρτάνει στην Κόρινθο ένας χριστιανός και τι λέει ο Παύλος, σε βαρύ αμάρτημα. Πάρτε τόνε, διώξτε τον από την Εκκλησία, διώξτε τον από την Εκκλησία. Να πάθει το σώμα του, να πάθει το σώμα του. Να βάλει μυαλό και μετά δείχτε του αγάπη και ξαναπάρτε τον. Παράβαση, τιμωρία, μετάνοια, επιστροφή, αγκαλιά. Πάντα ισχύει αυτός ο νόμος. Μην έχουμε και λέμε γιατί. Το γιατί έχει γίνει, το λέει και ο Παΐσιος, το έχουμε σκεπάσει μία, το έχουμε σκεπάσει δύο, το έχουμε σκεπάσει τρεις και μετά λέμε είμαστε εντάξει τώρα. Λέει καπακωμένη συνείδηση. Καπακωμένη συνείδηση, το λέει και ο Παΐσιος. Στο δεύτερο βιβλίο, η πέμπτο είναι. Έχουμε λοιπόν και από εκεί και πέρα η συνείδηση δεν λειτουργεί. Άμα τη σκεπάσει μία, δύο, τρία κτλ. Αναφέρεται, και ένα τελευταίο παράδειγμα, ότι ο βασιλιάς, λέει, ο Ζίας, βασιλιάς των Εβραίων, βεβαίως όχι λαμπρό παράδειγμα, γιατί αυτός υπερηφανεύτηκε. Και τι έκανε, λέει, γιατί οι ιερείς να μπαίνουν μέσα στο βήμα, θα λέγαμε σήμερα, και να θυμιάζουνε, και να μην πω κι εγώ. Ο Μωσαϊκός όμως έλεγε, μόνον ιερείς ή ο αρχιερέας μια φορά το χρόνο στο πιο βαθύ μέρος του ναού, στα Άγια των Αγίων. Ο εκείνος είπε, όχι, τι είναι, δεν γίνει έτσι, θα πω εγώ. Και μόλις μπήκε μέσα έπαθε λέπρα. Λέπρα. Εμείς σήμερα ζούμε σε μία εποχή που έχουμε την αίσθηση ότι όλα πάνε καλά. Μάλλον καλά πορευόμαστε, τουλάχιστον εμείς. Το καλά πορευόμαστε είναι της ανθρώπινης λογικής. Της ανθρώπινης λογικής. Της θείας λογικής είναι άλλο, άλλη γνώση και άλλη πραγματικότητα. Συμπέρασμα. Για κάθε αμάρτημα που είναι παράβαση νόμου, για κάθε αμάρτημα ακολουθεί και ένα επιτίμιο. Θα εξηγήσω αυτό το πράγμα. Έχεις στο χέρι σου μια χειροβοβίδα και λες, να την σκαλίσω, να την ανοίξω. Την ανοίγεις, κάει και σκοτώνει.
Και έτσι κλείνει μέσα η αμαρτία το κακό, που είναι σαν τη χειροβοβίδα, αναπόφευκτο. Θα μας χτυπήσει, αν όχι τώρα, αργότερα. Δεν την γλιτώνουμε. Όχι εμείς. Ας είναι και ο μεγαλύτερος πλανητάρχης. Δεν θα την γλιτώσει. Δεν την γλιτώνει, πάει, τελείωσε. Βέβαια το επιτίμιο, λέει, σαν αποτέλεσμα της αμαρτίας, ισχύει, αλλά έχουμε και ένα είδος που φαίνεται τιμωρία, αλλά δεν είναι τιμωρία. Παραδείγματος χάρη, τι δεν πέρασε ο Ιώβ, πόσες αρρώστιες, τι κακό είχε κάνει, λέει η Γραφή, ήταν άμεμπτος, άγιος, αληθινός, του Θεού άνθρωπος κλπ. Και του πέσανε όλα τα κακά επάνω του. Εκεί για να καθαρίσει ο Χριστός. Πέρασε από τη δοκιμασία της φωτιάς, που λέγεται πειρασμός, που λέγεται ασθένεια, που λέγεται φτώχεια, που λέγεται οτιδήποτε άλλο, για να καθαρίσει ο Χριστός. Λέει, το ξέρω, το γνωρώ, μαζί με το ξέρω, καίγεται. Εδώ καίγεται για να καθαριστεί. Καίγεται για να καθαριστεί. Ο προφήτης Ζαχαρίας, ακούει από τον άγγελο ότι θα γεννήσει η γυναίκα σου. Εκείνος αμέσως έβαλε στη μέση το εμπόδιο και είπε, δεν, πώς είναι δυνατόν, τώρα είναι πεθαμένη η μήτρα, είναι νεκρή, 100 χρόνια και εδώ υπάρχει δυσπιστία στο βάθος, δυσπιστία, γι' αυτό και ο Θεός αμέσως παραχωρεί την τιμωρία. Θα σου πάρω την ομιλία και θα σου δώσω τότε που χρειάζεται. Τώρα δεν σου χρειάζεται, γιατί αμάρτησες και έδειξε δυσπιστία. Και αυτός που ήταν ο προφήτης Ζαχαρίας ιερέας, ανάλογα πληρώθηκε. Ανάλογα πληρώθηκε. Μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν πλήθος από πρόσωπα που κατά έναν τρόπο τα έχει επιλέξει ο Θεός σαν ανθρώπους για κάποιο ιερό λειτουργήμα. Μα που κάνανε παράβαση, αλλά και που τιμωρηθήκανε παράγελα. Τιμωρηθήκανε για να βρουν το δρόμο ανοιχτό στην παραπέρα ζωή. Λέγει λοιπόν τώρα, όταν το κακό δεν είναι μόνο ατομικό, δεν το κάνει μόνο ο Κώστας, ο Αδάμ, ή ο Βαγγέλης, ή ο Βασίλης, ή ο Τάσος, ξεχωριστά μόνο, αλλά όταν είναι μαζικό, είναι στο κακό εμβουτυγμένος όλος ο λαός, πρέπει όλος ο λαός να τιμωρηθεί. Πρέπει όλος ο λαός να τιμωρηθεί. Και δεν είναι μόνο ένας. Θα έρθει, λέει, η εποχή, σαν την εποχή αυτή που πέρασε τον Ισραηλιτό που αναφέρουμε προηγουμένως, τότε, λέει ο προφήτης, που το κακό θα είναι γενικό, να ξέρετε, να το έχετε κανόνα στη ζωή, δεν θα δείτε άνδρα σταλμένο από το Θεό να υψώνει το ανάστημά του και να λέγει λόγο δυνατό. Θα κάνει ο Θεός άρση, δηλαδή αφαίρεση των αξίων ανδρών για να απευθύνουν λόγο στο λαό άξιο και να ακούσει ο λαός. Δεν θα υπάρχει ο άξιος για να μιλήσει. Άξιος άνδρας για να μιλήσει δεν θα υπάρχει. Και νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Γιατί να υπάρχει άξιος άνδρας αφού δεν υπάρχει άξιος λαός για να ακούσει. Άξια αυτιά, άξιος άνδρας.
Ανάξει η αυτιά, ανάξει ο δέντρας. Δεν θα υπάρχει. Μην το ψάχνουμε, πάνε όλα πακέτο. Πάνε πακέτο. Έχω ανορεξία, δεν τρώω. Δεν έχω αυτιά, δεν ακούω. Τι χρειάζεται αυτό που θα μου μιλήσει. Πάνε μαζί. Αλλά λέει θα, και όταν λέμε άξιους άνδρες, εδώ εννοούμε τους προφήτες που έστελνε ο Θεός και ήτανε οπλισμένοι με τη Θεία Χάρη, με Άγιο Πνεύμα. Θα τους αφαιρέσω από τη μέση αυτούς, τους προφήτες. Αλλά λέει και τους στοχαστές θα αφαιρέσω. Προσέξτε, όχι μόνο τους προφήτες, προβλούσαμε για κυβερνήτες. Τώρα λέει και προφήτες θα αφαιρέσω, αλλά και στοχαστές θα αφαιρέσω. Τι είναι ο στοχαστής? Είναι ευφυέστατοι άνθρωποι που το μυαλό του παίρνει πολλές στροφές, που είναι και βέβαια με εσωτερικό κόσμο καλό, όχι με χάρη Θεού, αλλά σαν μυαλό που είναι μελετημένο καλά, γνωρίζει την ιστορία από τα μετάλλια χρόνια παραδείγματος χάρη, έχει διαβάσει γεγονότα ένα σωρό, έχει εισδύσει μέσα στο πνεύμα της ιστορίας πώς κυλάει η ιστορία με τα γεγονότα της και βγάζει συμπεράσματα. Αυτό λέγεται στοχαστής, λέγεται αυτός. Σας που επαναβάλλω, που διαθέτει μυαλό, που διαβάζει την ιστορία, που μπαίνει μέσα στα γεγονότα βαθιά, τα μελετάει, βγάζει συμπεράσματα και σου λέει, κοίταξε, αυτό έγινε τότε, έτσι θα γίνει τώρα. Χωρίς σίγουρα να γίνει στην πραγματικότητα. Αλλά ο στοχαστής μπορεί να πει μια γνώμη. Ο προφήτης όμως δεν κάνει το ίδιο. Ο στοχαστής στηρίζεται στη γνώση και στο μυαλό του. Ο στοχαστής στη γνώση και στο μυαλό του. Ο προφήτης στη χάρη του Θεού. Και στο ότι το γεγονός που σου λέει ο προφήτης το μπορεί να γίνει μετά από χίλια χρόνια, αλλά τη στιγμή που στο λέει γίνεται. Γιατί δεν έχει χρόνο. Είναι εκτός χρόνου ο προφήτης. Ζει το γεγονός σαν να γίνεται μπροστά του την ώρα εκείνη και σου λέει αυτό θα γίνει τότε, αλλά το βλέπει να γίνεται όμως. Το επαναλαμβάνω. Ο Άγιος Κουμάς Εντολός που είπε πολλές προφητείες, υπόθηκαν τότε και γίνονται σήμερα. Για την πείνα, για τους φόρους, για το ένα, για το άλλο, για τον νερό που θα δηλητηριαστεί, υπόθηκαν τότε και γίνονται σήμερα. Επαναλαμβάνω, περνάνε από την ιστορία και άνδρες με πολύ μυαλό και διαβασμένοι και σοφοί, αλλά δεν είναι προφήτες, δεν έχουν πνεύμα Άγιο, ώστε να έχουν ισχύ αυτά που θα πούνε για μετά από χρόνια. Θα αφαιρέσω, λέει ο Θεός, προσέξτε λιγάκι, θα αφαιρέσω κάθε πρεσβύτερο και εκατόνταρχο. Στην εποχή εκείνη, πρεσβύτερο εννοεί, όταν λέει θα σας αφαιρέσω, εκείνους που έχουν άσπρα μαλλιά, πρεσβύτερος, προσέξτε το, αλλά και μυαλό μαζί. Θα πείτε καλά, μόνο γέρος ή μυαλό, ρωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος. Όχι, μπορεί να υπάρχουν και παιδιά, όπως έχει στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, νέοι που ήταν σοφότεροι και από γέροντες. Οι άγιοι της παιδες. Παιδες ήτανε και η Αγία Κατερίνα, κοριτσάκι 18 χρονών. Και εφήμωναν, έκλειναν στόματα σοφών. Όταν λέει λοιπόν ότι θα σας αφαιρέσω πρεσβύτερο, εννοεί συνετό, μυαλωμένο άνθρωπο που ανήκει είτε στα νιάτα είτε στα γεράματα, είτε στη μέση ηλικία. Σε εποχές που θα υπάρχει
κρίση μεγάλη λόγω της ανηθικότητας, λόγω της αμαρτίας, λόγω των αδικιών και των εγκλημάτων, στις εποχές αυτές θα εκλείψουν, θα απουσιάσουν αυτοί που θα διαθέτουν τη σοφία, τη νοημοσύνη, το μυαλό εκείνου που είναι άξιο να συμβουλεύει, να δίνει τις σωστές συμβουλές. Μια τέτοια κρίση περνάμε, είχε περάσει ο κόσμος και δεν ξέρουμε πού ακόμα θα φτάσουμε. Και ακόμα, να το προσέξουμε και τούτο, θα απουσιάσουν αυτοί, αλλά θα απουσιάσει, για ακούστε το, και κάθε συνετός, μυαλωμένος, ακροατής. Και ο σοφός συμβουλάτορας, αλλά και ο ακροατής, ο μυαλωμένος, θα απουσιάζει την εποχή αυτή. Αλλού θα είναι η προσοχή εστραμμένη του λαού, του κόσμου. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι θα σας εγκαταλείψω, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Θεός θα εγκαταλείψει εκείνους που δεν τον πάνε κάτω το Θεό, δεν τον πάνε κάτω το Θεό, θα τους εγκαταλείψει, και αυτοί θα πέσουν, λέει, σε αδόκιμο νου. Θα το εξηγήσω και το πράγμα. Άμα αφήνει ο Θεός τον άνθρωπο, τότε ο νους του ανθρώπου δεν έχει καμιά γεύση, καμιά αξία. Δεν είναι πια, πάβει να έχει επάνω δοκιμότητα, αξία. Και τι κάνει? Πέφτει από το ένα κακό στο άλλο, από το ένα κακό στο άλλο. Και σημειώνει ο Απόστολος Παύλος, ο αδόκιμος νους που είναι εγκαταλειμμένος από τον Θεό, πορνεία, αμοιχεία, καταστασία, διαστροφή, σωματική, πνευματική, σε αυτά τα μυαλά υπάρχουν όλα αυτά τα κακά. Και συνεχίζει, να το προσέξουμε λίγο, αφού θα κάνει άρση, αφαίρεση, ο Θεός θα μας αφαιρέσει ό,τι καλό από ανθρώπινη πλευρά υπάρχει και από αξίες, θα τοποθετήσω σε αυτούς που θα αφήσουν το Θεό, νεαρούς άρχοντες. Μην κάνουμε παρεξηγήσει, προσέξτε το. Δεν εννοεί, όταν λέει νεαρό άρχοντα, ότι καλά και σώνει ο νεαρός είναι και αδέξιος, αλλά μπορεί να είναι ηλικιωμένος και να είναι χειρότερος από ένα αδέξιο νεαρό. Αυτό εννοεί. Δηλαδή, ένας ηλικιωμένος μπορεί να κάνει περισσότερο, ένας αδόκιμος, ένας αδέξιος γέρος μπορεί να κάνει χειρότερα από ένα νεαρό που είναι αδέξιος. Να το ξεπεράσει το νεαρό ο γέρος σε παραβάσει κατά έναν τρόπο. Και άμα απουσιάσουν και άμα απουσιάζουν οι άρχοντες που έχουν σοφία, που μπορούν να κυβερνάνε το λαό, και πέσει, προσέξτε το που θα πω, ο λαός σε χέρια αδέξιων κυβερνητών. Ας έχουμε κυβέρνηση, ας έχουμε δεν ξέρω τι, αν δεν κυβερνούν με δεξιοσύνη, τότε ο λαός, λέει, πέφτει σε αναρχία. Ξέρετε, σημαίνει αναρχία. Δεν υπάρχει τίποτα όρθιο.
Τι έλεγε ο Σοφοκλής, το έλεγε ο αρχαίος. Έλεγε ο Σοφοκλής ο αρχαίος. Αναρχίας μίζων ουκ έστι κακό. Πιο απλά, από την καλή διαχείριση, από την έλλειψη καλής διαχείρισης των κοινών, δεν υπάρχει μεγαλύτερο κακό. Το μεγαλύτερο κακό είναι να μην συγκεκριμένει καλά ο άρχοντας. Και ας τα έχεις όλα. Και ας τα έχεις όλα. Να μην συγκεκριμένει καλά. Φαντάσου να μην συγκεκριμένει καλά και να μην έχεις και τίποτα. Εδώ είναι το άκρο άωτο της συμφοράς των λαών. Θα σας αφαιρέσω λοιπόν τους σοφούς άρχοντες και θα τοποθετήσω νεαρούς άρχοντες. Γιατί εκείνος που δεν έχει άρχοντα έχει απλώς στερηθεί ενός οδηγού. Ένας που δεν έχει άρχοντα στερείται έναν άνθρωπο να τον οδηγήσει. Ενώ εκείνος που έχει κακό άρχοντα έχει εκείνον που το σπρώχνει στους δρόμους. Άλλο να μην έχεις να σε κυβερνήσει κάποιος και άλλο να έχεις κακό άρχοντα να σε σπρώχνει να πες στον κρεμό μέσα. Περνάμε μια τέτοια κρίσιμη περίοδο. Όχι μόνο δεν έχουμε άρχοντες άξιους, αλλά μας πρέπει να πληγούμε όλοι μαζί. Έχουμε μέσα από την Αγία Γραφή παραδείγματα που μιλάνε ξεκάθαρα, όπως παραδείγματος χάρη καλεί ο Θεός τον Μωυσή να τον αθέσει την κυβέρνηση, τη διακυβέρνηση ενός λαού. Και μάλιστα σε μια κρίσιμη όσο μεγάλη περίοδο της ιστορίας για τον Ισραηλικό λαό. Να τον βγάλει από την Αίγυπτο. Και απαντάει στην κλίση ο Μωυσής στο Θεό, «Μα εγώ Κύριε, είμαι βραδύγλωσσος. Δεν μπορώ να μιλήσω. Πώς θα με καταλάβει ο Φαραώ?» Έχει επίγνωση ο Άγιος Προφήτης Μωυσής ότι ένα τέτοιο μεγάλο έργο σε χέρια σαν τα δικά του, αδύναμα όπως θα αισθανότανε, δεν θα τελεσφορούσε, δεν θα είχε καλό τέλος το έργο. Βέβαια μίλαγε από τη δική του πλευρά. Του Θεού ήταν η απόφαση και η πρόθεση άλλη, να βγάλει το έργο εις πέρας. Ο προφήτης Ισαΐας, τον καλεί ο Θεός να αναλάβει και εκείνος να κηρύξει το Ισραήλ σε μια περίοδο παρακμής. Και ο ίδιος λέει, «Μα εγώ είμαι χώμα και στάχτη, εμένα βρήκες να στείλεις?» Προβάλλει λόγους που ο ίδιος έβλεπε ότι δεν θα μπορούσε να ικανοποιήσει του Θεού αυτό που ζητούσε, την πλευρά του. Συναισθανότανε σε ποια κατάσταση βρισκότανε, τον καταλάβανε Δέος μπροστά στο έργο που τον έδωσε ο Θεός, το οποίο ο Δέος συνεπλήρωνε αυτό που του έλειπε του προφήτη Ισαΐα. Δηλαδή, σου λείπει αυτό, θα σου δώσω εγώ. Να έχουμε υπόψη μας το εξής. Θα γυρίσω πάλι στο κέντρο του θέματος, στο κέντρο του θέματος. Περνάμε εποχή, όπως ακούγεται από όλους, γεμάτη κρίση. Δεν την έφτιαξε άλλο στην κρίση, αλλά τη φτιάξαμε εμείς. Μας λείπουνε, σύμφωνα με τον προφήτη Ισαΐα, οι καλοί κυβερνήτες.
αλλά χρειάζονται και καλοί πολίτες. Υιός ο λαός, τι ούτε και οι άρχοντες. Πάει μαζί, εντελώς μαζί το πράγμα αυτό. Τώρα, στο Ισραήλ υπήρχαν οι προφήτες και φώναζαν, πού πάμε αν δεν γυρίσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε, χανόμαστε, φώναζαν οι προφήτες. Και είπα προηγουμένως, είτε πείνα είτε δίψα είτε εχθρός, μάγκωνε εχμάλωτοι. 400 ολόκληρα χρόνια, όπως εμείς τους Τούρκους, κάνανε οι Εβραίοι στη Βαβυλώνα. 400 ολόκληρα χρόνια. Εκεί λέει ο Δαβίδ που έχει γράψει τους ψαλμούς, κρεμάγαμε λέει στα ποτάμια της Βαβυλώνας τα όργανα, τα μουσικά όργανα, σαν εγμάλωτοι. Και δεν θέλαμε να παίξουμε τα όργανα. Γιατί άμα τα πάρουμε να παίξουμε θα παίζαμε λυπητερά τραγούδια, γιατί μας έλειπε η Ιερουσαλήμ, η Αγία Πόλη. 400 χρόνια, παραλαμβάνω, πήγαν εγμάλωτοι. Το είπε ο προφήτης Ισαΐας, θα πάτε εκεί, αλλάξτε μυαλά. Όχι. Αν δεν αλλάξουμε σαν λαός μυαλά, ας είμαστε όπως είμαστε ανακατεμένοι, θα πάμε και εμείς εκεί, όχι εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα, σε άλλη Βαβυλώνα. Μας περιμένει άλλη Βαβυλώνα. Όλους μας, όλους μας. Να θυμίσω και να κλείσω το θέμα. Κύριε, εάν είμαστε 40 άτομα, θα καταστραφούν τα Σόδομα και τα Γόμορα. Όχι. Αν είμαστε 20, Κύριε, όχι. Αν είμαστε 10, όχι. Ούτε ένας. Βρέθηκε να είναι ο Λότ και μόνο ο Λότ. Η γυναίκα του έγινε άλλας. Που σημαίνει ότι όταν έχει προχωρήσει η σύψη βαθιά, πρέπει να μπει βαθιά το νηστέριο. Πρέπει να καθαρίσει η σαπίλα και αργά αργά να γίνει αποκατάσταση. Έχουμε προσέξει τι έκανε ο Κύριος που ήρθε για να αναστήσει την ανθρωπότητα. Φώναζε μετανοείτε. Τι έκανε ο Ιωάννης πριν, μετανοείτε. Τι κάνανε οι προφήτες, μετανοείτε. Τι κάνανε οι Άγιοι, μετανοείτε. Όλη την ίδια λέξη και όλοι οι άγιοι στην εποχή μας, αυτό φωνάζονται, μετανοείται. Γιατί αν δεν αλλάξουμε μυαλά, θα έρθει αυτός που λέγεται κακό και μετά το κακό εκδικείται, όχι ο Θεός, και τότε θα λέμε και εμείς αυτό που είπε ο ληστής επάνω στο σταυρό, δικαίως. Όνε πράξαμε να απολαμβάνουμε. Δικαιολογημένα. Πράξαμε να απολαύσουμε εκείνο που πράξαμε. Κακό κάναμε, κακό θα λάβουμε. Μάχερα έδωκες, Πέτρε, μάχερα θα λάβεις. Δεν γλιτώνεις. Μας μένει λοιπόν 40η διανύουμε, Αγία Μεγάλη, να πούμε εκείνο που λέει Εκκλησία στον Κύριο δυνατά και με πόνο στην ψυχή, της μετανοίας άνοιξον μη πύλα ζωοδότα. Επειδή εμείς δεν μπορούμε να την κάνουμε τη μετάνοια σωστή, έλα Κύριε, άνοιξε την πόρτα της μετάνοιας. Της μετανοίας άνοιξον μη πύλα ζωοδότα. Γιατί πρωί πρωί σου φωνάζω, ορθρίζει το πνεύμα μου προς ναόν των Αγιών σου. Σου φωνάζω Κύριε μέσα στο ναό που βρίσκομαι, να, στο ναό είμαστε. Έλα, ανάστησέ μας. Αμήν. Δεν είπε κανείς κάτι, ευχαριστώ. Μάλιστα, τότε τα συγκεντρώνουμε, κάνουμε την προσευχή μας.
και πορευόμαστε στη θέση του Θεού. Ωπα. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός, 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 Άγιος ως και εμείς αφήρμες ο φιλέτης ημών και μη εισελέγξεις μας το θεσμό, αλλά είσαι ημάς από τον Ιουνίνο. Διευχόλου των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Βοηθειά μας. Τι λέγουμε, παιδί, αλλά δεν κανονικά, ε. Λέει. Λέει, τι λέγει. Λέει με εμείς οι άνθρωποι. Πόσο είμαστε... Κώστα, τι θα κερδί από εκεί, να πούμε και το μικρό. Όταν κάνουμε την αμαρτία, ο Θεός δεν μας τιμωρεί αμέσως. Όχι. Δεν μας τιμωρεί. Όχι. Αλλά όταν αμαρτώσουμε κάτι, τρέχουμε και το παρακαλάμε. Και αφού δεν μας το δώσει κίνδυνο που το θέλουμε εμείς, λένε, α, δεν μπορεί, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει Θεός. Λες, αδέμενε. Το λες γι' αυτό. Όχι βέβαια, σε ρωτώ δηλαδή, πόσοι και πόσοι άνθρωποι παθαίνουν κάτι και τρέχουμε αλλιώς, κάνουν λειτουργίες, κάνουν τώρα και μετά δεν είναι τα πράγματα. Εν αγνία. Εν αγνία. Όχι, πάντα. Είναι λογημένα. Είναι ο ζωγράφος, όταν έκανε μια γεωγραφία και έφτιαξε ένα σπιτάκι, μια αποθήκη. Και τον πήγε το παρουσίασε έναν ειδικό, εξαιρετικό αγιογράφο, ο οποίος ήξερε από ζωγραφική. Και του λέει, έκανες ένα λάθος. Δεν με βλέπεις και δουλειά. Την καρδιά λέει δεν έβαλε στην πόρτα. Δεν σε βλέπω, δεν με βλέπεις. Η πόρτα είναι της καρδιάς μου και την ανοίγω εγώ από μέσα. Μου χτυπάει ο Κύριος και δεν του ανοίγω. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Έχω το σύρτη λέει βάλει από μέσα την πόρτα. Απάρα, δεν έχει πάρα. Όχι, σύρτη. Του χτύπα ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος να του ανοίξει, αλλά δεν του το ανοίγει. Δεν ανοίγω την καρδιά μου να βάλω τον Ιησού Χριστό μέσα. Ούτε εσύ μπορεί να είσαι και συνεργός, δεν μπορείς. Ωραίο. Για το χτυπάει καβάλα. Είναι καλό. Πολύ ωραίο.